Βομβαρδισμένα μοιάζουν τα γραφεία του εργατικού κέντρου Χανίων. Σπασμένες πόρτες και ντουλάπες, συρτάρια στο πάτωμα, έγγραφα σκορπισμένα στο χώρο. Μέλος της διοίκησης, φθάνοντας το πρωί στο εργατικό κέντρο, βρήκε την πόρτα παραβιασμένη και ειδοποίησε τον πρόεδρο Γιάννη Μανολικάκη. Μπήκα μέσα και αυτό που αντίκρισα ήταν το χάος. Οι άγνωστοι δράστες φέρεται να μπήκαν από παράθυρο αρχικά στο γραφείο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Καταστροφές προκάλεσαν στα γραφεία του ισογείου, του πρώτου και του δευτέρου ορόφου. Είχαν ανοίξει όλα τα συρτάρια, είχαν σπάσει τις ντουλάπες, είχαν όλα τα έγγραφα, τα είχαν ρίξει στο πάτωμα. Δυστυχώς. Εκτιμάται ότι οι δράστες αναζητούσαν χρήματα. Ωστόσο, βρήκαν μόνο έναν κουμπαρά, στον οποίο τα σωματεία συνέλεγαν χρήματα για την ενίσχυση του Συλλόγου Συνάνθρωπος, μέσα στον οποίο υπήρχαν 50 ευρώ. Υπήθηκε για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, το σπίτι του εργαζόμενου. Το σπίτι του εργάτη, της εργάτριας, στο οποίο περιμένανε κάποιοι ίσως να βρουν κάποια χρήματα. Χρήματα εμείς ποτέ δεν είχαμε εδώ μέσα. Ποτέ δεν είχαμε χρήματα, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα για να έχουμε. Τις προηγούμενες ημέρες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι των Χανίων κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή τους στο σωματείο τους και δεν αποκλείεται οι άγνωστοι που εισέβαλαν στο εργατικό κέντρο να στόχευαν στο ποσό που συγκεντρώθηκε, το οποίο πάντως δεν φυλάσσονταν στο χώρο. Φαίνεται ωστόσο ότι οι δράστες λειτουργήσαν με απίστευτη μανία, προκαλώντας βανδαλισμούς ακόμα και στο κηλικείο. Μέχρι στιγμής η πρώτη καταγραφή είναι ότι δεν λείπει κάτι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το δούμε όλα τα σωματεία ακόμα περισσότερο, σαν πρώτη καταγραφή. Είναι σπασμένες οι πόρτες, οι ντουλάπες. Αυτό εμείς που θέλουμε, ξαφνιαστήκαμε, αυτό που ήθελα να πω, γιατί εδώ πέρα αυτό που λέμε είναι το σπίτι των εργαζομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το εργατικό κέντρο γίνεται στόχος διαρρήκτων. Τουλάχιστον τρεις φορές τα τελευταία χρόνια το κτίριο έχει παραβιαστεί. Είναι όμως η πρώτη φορά που οι δράστες προκάλεσαν τόσες καταστροφές. Η ζημιά που έχει γίνει έχει προκληθεί από τους κάποιους άγνωστους στο εργατικό κέντρο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ο όγκος των εγγράφων που πρέπει να ξαναμπούν στη θέση τους. Τα έπιπλα, οι ντουλάπες που έχουν σπάσει, που έχουν φθαρεί, ότι πρέπει να αντικαταστήσουν με καινούργια πλέον, γιατί δεν επισκευάζονται, όπως και οι πόρτες κάθε πρωτοβάθμιων σωματείων και των γραφείων εδώ της διοίκησης. Το τμήμα σήμανσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων έχει πάρει δακτυλικά αποτυπώματα από όλα τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι διαρρήκτες, ενώ από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας εξετάζεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.